Ο συνολικό προπολογισμό για τι εξισωτικέ ενισχύσει για τα επόμενα έτη 2018-2019-2020 θα είναι 711,8 εκατομμύρια ευρώ. Όπω αναφέρει, η τρίτη τροποποίηση του Προγράμματο Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020 που παρουσιάστηκε πρόσφατα για να καλυφθούν οι απαιτήσει των προκηρύξεων για την εξισωτική αποζημίωση για τα έτη εφαρμογή έω το 20 με τα σημερινά δεδομένα θα πρέπει να αυξηθεί ο προπολογισμό του μέτρου κατά 314,5 εκατομμύρια ευρώ, είτε μεταφέρονται παίρνοντα πόρου από άλλα μέτρα του προγράμματο είτε από πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση. Η δυνατότητα αύξηση του προπολογισμού του μέτρου μεταφέροντα πόρου από άλλα μέτρα του προγράμματο δεν κρίνεται σκόπιμη τη δεδομένη στιγμή. Λόγω του ότι τα μέχρι σήμερα ενεργοποιημένα μέτρα και δράσει του προγράμματο παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση, η οποία υπερκαλύπτει κατά πολύ του κατανεμημένου πόρου σε αυτά. Συνεπώ, με την υφιστάμενη χρηματοδοτική κατάσταση του μέτρου υπάρχει άμεσο κίνδυνο να διακοπεί η παροχή ενίσχυση σε χιλιάδε ενεργού αγρότε που λαμβάνουν στήριξη μέσω του μη -14 και με τον τρόπο αυτό να δημιουργηθεί αντικίνητρο για την εγκατάλειψη τη γεωργική δραστηριότητα στι περιοχέ αυτέ. Για το λόγο αυτό, διερευνήθηκε και έγινε αποδεκτή η δυνατότητα παροχή πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση με πόρου οι οποίοι θα καλύψουν τι πληρωμέ του μέτρου 13 έω το 2020. Στι 31 Δεκεμβρίου του 2020 τελειώνει η προγραμματική περίοδο, ενώ μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023 υπάρχει επιλεξιμότητα δαπανών εφόσον καταβληθεί μέχρι τότε η ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εάν μέχρι Κατά 1 Δεκεμβρίου 2020, δεν υπάρχει νέο εγκεκριμένο πρόγραμμα αγροτική ανάπτυξη. Μπορεί, εφόσον το προβλέψει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η εξισωτική ενίσχυση να συνεχίσει να δίνεται από το χρηματοδοτικό σχήμα του προγραμματος αγροτικη Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι.